Ελιάσουμε, έχουμε να πούμε πολλά. Μόνιμος κάτοικος Ηλίας έχει γίνει ο Μιχάλης Μανιάτης. Ο γνωστός ηθοποιός και συγγραφέας μετακόμισε στην παραθαλάσσια περιοχή Μαντζάκουρα, κοντά στον πύργο. Εκεί άρχισε να δραστηριοποιείται επαγγελματικά σε έναν τομέα εντελώς διαφορετικό από εκείνους που μας είχε συνηθίσει. Πλέον, δηλώνει ένας απλός μάγειρας που θέλει να ζήσει τη ζωή του όσο πιο λιτά γίνεται. Έχοντας συγγενικές ρίζες στην περιοχή, ο Μιχάλης Μανιάτης αποφάσισε να αφήσει πίσω του το λαμπερό κόσμο της showbiz και να φύγει μακριά από την πολύβουη πρωτεύουσα. Έτσι, αφού έφτιαξε το ησυχαστήριό του κοντά στη θάλασσα, ξεκίνησε με όρεξη, κέφι και μεράκι μια εταιρεία που ασχολείται με προϊόντα της περιοχής. Πίνει τον καφέ του χαλαρά, πηγαίνει στο χωράφι, παίρνει φρέσκα προϊόντα από τη μάνα γη. Μπορεί οι περισσότεροι να τον γνωρίζουν μόνο ως ηθοποιό, ωστόσο η καριέρα του ξεκίνησε ως μοντέλο και μάλιστα πολύ επιτυχημένο. Ο Μιχάλης Μανιάτης έχει πλούσιο βιογραφικό. Είναι ένας άνθρωπος που έχει εργαστεί και έχει προσφέρει πολλά πέρα από το κομμάτι της τέχνης. Από μικρός έχει ασχοληθεί με τη μουσική, την ψυχία και την κοινωνιολογία επικοινωνίας. Ενώ ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του πολίτη του κόσμου. Γεννήθηκε στην Καστέλα, στον Πειραιά. Ο πατέρας του είχε σινεμά και όπως θα πει σε συνέντευξή του, πέρασε ονειρεμένα παιδικά χρόνια. Τελειώνοντας το Λύκειο, θα χάσει τον πατέρα του, θα σπουδάσει ψυχολογία και μουσική, αλλά θα τον κερδίσει ο κόσμος του θεάματος, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η πολιτική. Συμμετείχε σε διάφορες ανθρωπιστικές οργανώσεις και υπήρξε στέλεχος του τρίτου προγράμματος στην εποχή του Μάνου Χατζηδάκη. Έχει γράψει ποίηματα, σενάρια και άρθρα, ενώ τα ταξίδια υπήρξαν ανέκαθεν οι μεγάλες του αγάπες. Η ταινία Άγγελος αλλά και το Ρεμπέτικο θα τον ακολουθούν σε όλη του την πορεία αφού έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Πεινάσαμε πολύ. Και εδώ. Και στο Σικάγο. Και στην πόλη. Και στην Αίγυπτο. Ο Μιχάλης Μανιάτης αποφάσισε πια να μένει στην Ηλία. Τόσο οι παραλίες όσο και η φύση, οι άνθρωποι τον κέρδισαν, παρόλο που γεννήθηκε στην Αθήνα. Η Ηλία για εκείνον είναι το μόνο μέρος που τον κάνει να αισθάνεται οικία. Μπορεί να έχει ταξιδέψει σε πολλές χώρες και να έχει βρεθεί σε πολλά μέρη του κόσμου, όμως για εκείνον δεν υπάρχει ωραιότερη χώρα από την Ελλάδα. Μιχάλη.